Αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή είναι συγκλονιστικά και πρωτοφανή. Εδώ έχουμε μια απίστευτη κοσμοσυρωή από πολίτες όλων των ηλικιών και κυρίως νέους ανθρώπους. Χτες μέχρι το πρωί, μέχρι τα χαράματα σχεδόν, ήταν γεμάτο από νέους ανθρώπους το προάβλιο της ΕΡΤ, οι οποίοι αγωνιστικά, ενωτικά και αποφασιστικά διαμαρτύρονταν για το συνταγματικό πραξικόπημα της κυβέρνησης, για την δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα που έχει επιβληθεί στη χώρα. Και σήμερα, από νωρίς το απόγευμα, έρχεται συνεχώς κόσμος και ελπίζουμε το βράδυ, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσει ο κόσμος εδώ κάθε προηγούμενο. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει πλέον στο ραδιομέγαρο εδώ στην ΕΡΤ, χτυπάει στις ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Εδώ δίνεται μία μεγάλη μάχη. Ήδη η λαϊκή παρουσία στο ραδιομέγαρο και σε όλη την επικράτεια έχει αλλάξει τις πολιτικές εξελίξεις. Έχει διαμορφώσει ένα καινούριο πολιτικό τοπίο. Ο λαός επιβάλλει το δικό του νόμο με ένα νέο μεγάλο ρεύμα που κλιμακώνεται. Αν σήμερα το βράδυ ο κόσμος εδώ ξεπεράσει το χθεσινό, το μήνυμα θα είναι συγκλονιστικό. Η κυβέρνηση θα τελεί υπό πανικό. Τα συνεταιράκια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Ο λαός θα έχει βάλει τη σφραγίδα του. Όλοι λοιπόν σήμερα το βράδυ, από νωρίς το απόγευμα μέχρι σήμερα το βράδυ, στο ραδιομέγαρο να δώσουμε ένα αγωνιστικό, ενωτικό, αποφασιστικό παρόν. Στέλνουμε μήνυμα από εδώ ότι η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Ο λαός θα επιβάλλει την άλλη πορεία. Ο λαός θα κάνει τη μορφή στην κυβέρνηση και στον τρικομματικό συνεταιρισμό. Ο λαός είναι αυτός που θα επιβάλλει τις δικές του εξελίξεις και την δικιά του θέληση για το μέλλον αυτής της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, παρόν, μαζί με όλες τις αριστερές δυνάμεις, μαζί με κάθε προοδευτική δύναμη, δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη. Είμαστε εδώ ένα μεγάλο μέτωπο. Το μεγάλο μέτωπο το οποίο λέμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί στην πολιτική ζωή για να ανατρέψει την τρικομματική κυβέρνηση, το βλέπουμε εδώ διαμορφωμένο. Εδώ βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε το ΚΚΕ, εδώ βλέπουμε την Ανταρσία, εδώ βλέπουμε όλες τις αριστερές δυνάμεις εκτός Βουλής, ανένταχτους αριστερούς, προοδευτικούς ανθρώπους, βλέπουμε διαφοροποιημένους ριζοσπάστες που έχουν απεγκλωβιστεί από την μεταλλαγμένη σοσιαλδημοκρατία, βλέπουμε δηλαδή την ελπίδα για το αύριο της Ελλάδας. Αυτό το μέτωπο που έχουμε διαμορφώσει εδώ στην ΕΡΤ θα είναι το μέτωπο που θα κυβερνήσει αύριο τη χώρα, θα εφαρμόσει ένα καινούριο πρόγραμμα, θα αναστήσει την ΕΡΤ ως δημόσια ανασυγκροτημένη επιχείρηση με ένα τεράστιο ενημερωτικό και πολιτιστικό ρόλο για τη χώρα μας. Εδώ μπορούμε να χτίσουμε ένα καινούριο μέλλον. Είμαστε παρόντες και ίσως η ιστορία γράψει μετά το Πολυτεχνείο ότι ένα ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή άνοιξε καινούριους δρόμους στην ελληνική ιστορία.